νερά. Όχι μικρότερη, σαν τη Ρόμπι. Σαν τη Ρόμπι. Ναι. Μάλιστα. Να υποθέσω ότι οι επιόρθωτος κατεδαφίστησαν λόγω παλαιότητος ή πήγαν όχι, κατεδαφίστησαν για να εξοικονομηθούν χρήματα και υλικά, για να χτιστεί το μέγαρο της Μητροπόλεως, ο ναός της Μητροπόλεως, αυτός που είναι στην πλατεία Μητροπόλεως. Δεν το κατάλαβα αυτό. Λοιπόν, όλα τα οικόπεδα των εκκλησιών τα επούλησαν. Ναι. Αυτό ήταν περίπου 80 εκκλησίες. Όφοντας τα κανέφτα. Ναι. Και έτσι χτίστηκε ο ναός. Η Μητρόπολη σε ναι. Και όλα τα οικοδομικά υλικά, πέτρες και τέτοια, τα πήραν για να χτίσουν τη Μητρόπολη. Απίστευτο. Γι' αυτό η Μητρόπολη έχει μια ευπάθεια, ναι. Επειδή τα αντικείμενα τα οποία χτίστησε. Είναι παράτερα. Είναι και παράτερα και σαφρά. Απίστευτο. Γι' αυτό έχει μεγάλη ευπάθεια η Μητρόπολη. Ναι, αυτό όμως σημαίνει μια πλήρη καταστροφή αρχαίων. Πώς θα το πω. Ξέρετε, να σας πω κάτι, ουσιαστικά μνημείων δεν πάλι ήταν. Καλά που γλίτωσαν και αυτά που γλίτωσαν. Γνωρίζετε ότι ο ιδρυτής των Βυζαντινών σπουδών εν Ελλάδη, ο Αδαμάντιος Αδαμαντίου, ήθελε να κατεδαφίσει την Καπνικαρέα και γλίτωσε χάρη στους αγώνες της Βυζαντινής εταιρείας, τότε των ιδρυτών του Βυζαντινού Μουσείου. Απίστευτα πράγματα. Είναι απίστευτα πράγματα. Αδιανόητα. Ναι. Ναι. Να συνέβαιναν τώρα, εν έτη 2011, μπορώ να πω ότι με όλη την έτσι, σαφρή κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει και κίνητα τα νήματα της ζωής μας, δεν θα μας έκανε εντύπωση, αλλά εκείνη την εποχή που κάπως τα πράγματα φαντάζομαι ότι ήταν, πώς να το πω, πιο ηθικά δεν θα το έλεγα, πιο τίμια ούτε πάλι θα το έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχαν καταστραφεί τόσο πολύ και δεν είχαν αποσαφρωθεί τόσο πολύ όσο είναι τώρα. Ίσως θα μπορούσα να το φανταστώ. Τώρα δεν μπορώ όμως να το φανταστώ αυτό που μου λέτε. Και όμως να το φανταστείτε. Δηλαδή, να φανταστώ μία, τι να πω, μία μπουλντόζα, δεν ξέρω ποιον τρόπο, ισοπεδώθηκαν. Με σκαπάνες, ισοπεδώθηκαν τα πράγματα αυτά, όλα τα εγκύματα και ουσιαστικά η εν λόγω φιάλη που κάπου θα εφυλάσσει το φαντάζομαι σε ένα ιερό. Λοιπόν, ακούστε. Τι έγινε μέσα με το εσωτερικό της εκκλησίας. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Δεν γνωρίζουμε αν η κρύπτη που λέει ο Γιγιόμ Ντεσονάκ λέει ότι βρίσκεται σε μια κρύπτη δεξιά της Αγίας Τραπέζης. Αν είναι κάποιο ντουλαπάκι. Άρα, να φανταστούμε λοιπόν καταρχάς την Αγία Τράπεζα ναι. Και ότι κάπου λέει δεξιά. Δεξιά της υπάρχει μια κρύπτη. Ναι. Τώρα, υπήρχε κάποια κρύπτη δεξιά της Αγίας Τραπέζης, ναι. Ένα ντουλαπάκι δηλαδή, ή υπήρχε κάποια είσοδος όπου κατήρχονται μεσκάλες, όπως ξέρουμε, ας πούμε, στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη, όπου ο τάφος του Αγίου Πέτρου είναι κάτω από την Αγία Τράπεζα που κατεβαίνει τις μεσκάλες. Λέτε, ήταν δηλαδή αλληγορικό αυτό που έλεγε. Ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δηλαδή, να υπάρχει μία δίωδος, μυστική δίωδος. Κοιτάξτε, αυτό η οποία με το κρέμισμα του ναού σφραγίστηκε. Όχι, δεν σφραγίστηκε, απλώς δεν κατέβηκαν παρακάτω. Υποθέτω. Δεν ήξεραν δηλαδή ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρουμε πια επί τουρκοκρατίας τι έγινε. Δεν γνωρίζουμε καν υπήρχε καν. Θα μπορούσα τότε τολμηρά να υποθέσω ότι γκρεμίζοντας και με σκαπάνη, γιατί αυτό μας βολεύει από μία άποψη. Για ποιο λόγο μας βολεύει, να υποθέσουμε ότι εργάτες με σκαπάνη πιάσαν και αρχίσαν να γκρεμίζουν λίθο-λίθο τις εκκλησίες αυτές, αλλά κάποια στιγμή φτάνοντας στο ιερόν του ναού. Και γκρεμίζοντας κάποια πράγματα, κάποια αντικείμενα που ήταν μέσα δεν τα βρήκαν, αν ήταν εκεί. Αυτό και εμένα με προβληματίζει. Και αυτό το εν λόγω φιαλίδιο, αν ήταν εκεί, μας είπατε ότι μπορεί να ήταν χρυσό. Δεν ξέρουμε αν ήταν φιαλίδιο, ήταν φιάλη κανονική μεγάλη, ξέρω εγώ. Η φιάλη μεγάλη, ακόμη χειρότερα αν ήταν μεγάλη ναι. Φιάλη, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αυτό κάποιοι το πήραν. Εκλάπη, εξαφανίστη. Ενδεχομένως. Και ποιος θα το έκανε βέβαια αυτό. Άρα σήμερα. Να διακόψω να πω κάτι. Παρακαλώ. Υπήρχαν βυζαντινά κοιμήλια στη μονή Πεντέλης, τα οποία είναι ιστορικά αποδεδειγμένα, τα οποία είναι οι παρατρεχάμενοι του Όθωνα. Α, τόσο απλά. Τόσο απλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα να υποθέσουμε λοιπόν ότι και η εν λόγω φιάλη με το αίμα του Ιησού θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν λάφυρο κάποιον, δεν ξέρω τι προέλευσης, οι οποίοι γκρεμίζανε και ό,τι βρίσκαν το παίρναν. Εντολή είχαν να μαζέψουν. Όλα αυτά τα υλικά. Ξέρετε όμως, δεν έχουμε κάποια βεβαίωση. Δεν υπάρχει λοιπόν ιστορική μαρτυρία για το τι έγινε κατόπιν. Ναι, τίποτα. Μετά, αν υπήρχε, θα. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον πρέπει να την είχαν πάρει οι Φράγκοι μαζί τους. Ή ξέρω εγώ να παράπεσα τι να σας πω. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε καν αν ήρθε τελικά αυτός να προσκυνήσει στην Αθήνα. Ο εν λόγω ναι, που αναφέραμε στην επιστολή. Ναι. Όμως. Έχουμε ένα δεδομένο ότι και οι δύο εκκλησίες Αγίες Σιών στις οποίες αναφερθήκατε
έχουν ισοπεδωθεί και στη θέση του σήμερα τι βρίσκεται, τι έχει ανηγερθεί. Οι Σμέντι, αυτοί που είναι στο κέντρο της Αθήνας απέναντι από τη Ρόμβη, είναι ολόκληρα καταστήματα εκεί, αλλά έχουν υπόγεια όμως. Λοιπόν, και στην Ακαδημία εδώ πέρα είναι κήπος, δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή ένας έτσι ταγμένος πάρα πολύ έτσι θερμά στην υπόθεση της έρευνας, όπως εσείς, που θα επιθυμούσε να πάει κάτω από το έδαφος της γης, θα μπορούσε να βρει κάτι ακόμη και σήμερα. Κοιτάξτε, αυτό ενδιέφερε την αρμόδια εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων, θα μπορούσαν να κάνουν δοκιμαστικές τομές. Τους ενδιέφερε, λέτε εσείς. Ξέρετε, για να βρουν μεν την Αγία Σιών, είναι γνωστή που ήταν. Και η μία και η άλλη, ακριβώς. Δεν γνωρίζουν όμως για ποιο λόγο θα πρέπει να σκάψουν. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να εντοπιστεί ακόμη περίπου και που ήταν η Αγία Τράπεζα. Το θέμα τόσο, είναι... Με τόση ακρίβεια έχουν πει. Ήταν μικρές εκκλησίες ήταν αυτές. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτό που σας είπα, ότι ήταν κάποιο, αν ήταν κάποιο ντουλαπάκι πάνω στην Αγία Τράπεζα, ξεχάστε το, γιατί θα ήταν, ναι. Πάει μαζί με την Αγία Τράπεζα. Ναι. Αυτό σίγουρα θα έχει εξαφανιστεί. Αλλά αν ήταν όπως λέτε κάποια μυστική... Να θέσουμε ένα ερώτημα άλλο. Είπαμε ο Κόντα Εκκλησίως ότι κατηδαφίσει σαν επιόθωνος. Μάλιστα. Πού είναι οι Άγιες Τράπεζες, τι τις κάνανε, είναι 80 Άγιες Τράπεζες, τι τις έκαναν. Να υποθέσω ότι αυτές οι Άγιες Τράπεζες ήταν κατασκευασμένες από τι. Από μάρμαρο, από ό,τι θέλετε να ήταν. Εγώ σας λέω ότι έκαναν 80 Άγιες Τράπεζες μαζί με τα εγγένεια που έχουν μέσα. Αλλά δεν κατεστράφησαν αυτές. Απλώς κάπου μεταφέρθηκαν. Πού? Μέγα ερώτημα. Ποιος τις έχει? Πού? Σήμερα. Στο Βυζαντινό Μουσείο δεν υπάρχουν. Σας το λέω. Ουδέν στοιχείων από αυτού. Ιστορικά δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτό. Τι έγιναν όλα αυτά. Να υποθέσουμε, όπως λέει ο λαός, ότι απλά κάναν φτερά. Τα εγγένεια τι έγιναν. Γνωρίζω ότι για να εγγενιαστεί Αγία Τράπεζα, βάζουν μέσα, γι' αυτό και σκέπτουμε μήπως είναι εν είδη εγγενείου, να είχε μπει η φιάλη με το αίμα του Χριστού. Δηλαδή μέσα στην Αγία Τράπεζα βάζουν, τη θεμελιώνουν πάνω σε κάποια λείψανα, σε ένα κουτάκι με λείψανα από κάποιον Άγιο. Α. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει σε όλες τις εκκλησίες. Παντού. Παντού. Δεν υπάρχει εκκλησία που να μην είναι εγγενιασμένη με το περίφημο το εγγένιο, το λεγόμενο, ένα κουτάκι, στο οποίο υπάρχουν άγια λείψανα μέσα. Κάτι μικρό, πολύ μικρό. Ναι. Λοιπόν, τίθεται το ερώτημα τώρα. Γιατί η Εκκλησία λέει παράδοση ότι στηρίζεται πάνω στις θυσίες των Αγίων, των μαρτύρων της πίστεως, που είναι αυτά τα λείψανα. Θα σημάσει το ερώτημα. Λοιπόν, πού είναι τα 80 εγγένεια, μπορεί να απαντήσει ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος είναι και διαπρεπής αρχαιολόγος της χριστιανικής αρχαιολογίας, ως βοηθός του καθηγητή του Μακαρίτη του Ορλάνδου. Δεν είναι ο σημερινός αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος, δεν είναι ένας οποιοδήποτε. Είναι διαπρεπής αρχαιολόγος. Έχουμε λοιπόν με τη σειρά μου να ρωτήσω, του ετέθη ποτέ τέτοιο ερώτημα? Δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζουμε. Και αν του ετίθετο τέτοιο ερώτημα, νομίζετε ότι θα έδινε απάντηση? Εγώ πιστεύω ότι ο αρχαιολόγος θα υπερίσχυε του παπά. Λέτε? Οπωσδήποτε. Να το θέσουμε τώρα λιγάκι πιο βαθιά το όλο. Έτσι, το χέρι μας το ιστορικό που ψάχνει αυτή τη στιγμή, κύριε Καραχάλια, και να πούμε γιατί θα μας ενδιέφερε σήμερα να είχαμε πρόσβαση σε αυτή τη δεδομένη φιάλη με το αίμα του Ιησού. Μήπως πάλι τα σενάρια, ο κώδικας Νταβίντσι, ο ελληνικός κώδικας Νταβίντσι θα έπαιρναν και θα έδιναν και θα είχε φοβερό ενδιαφέρον αν πάρουμε το ενδεχόμενο ότι κάποιος έβρισκε έστω κατά τύχη αυτή την δεδομένη φιάλη, τι θα μπορούσε να συμβεί, βρίσκοντάς την? Κοιτάξτε, σήμερα με την πρόοδο που έχει κάνει η μοριακή τεχνολογία, πάρα πολλά θα μπορούσαν. Θυμίζει κάτι ανάμεσα σε ιερά συμπόνη, έτσι, τέτοια πράγματα. Θα μπορούσαν να συμβούν πάρα πολλά. Φαντάζεστε το αίμα του Ιησού Χριστού, δηλαδή. Ναι, συζητούσα χθες ακριβώς με ένα φίλο γιατρό τη στρατιωτική ιατρική απόστατο, ένα φίλο υποστράτη που είναι αποστατεία, και μου λέει ότι. Του λέω πώς θα είναι αν υπάρχει σήμερα. Μου λέει μπορεί να έχει εξαπνιστεί. Του λέω, να είναι υπομορφή κόνεως. Να υποθέσουμε ότι είναι κλεισμένο κάπου. Ναι. Μου λέει δεν μπορώ να σου απαντήσω σε τι κατάσταση θα είναι. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια. Δύο χιλιάδες χρόνια. Δύο χιλιάδες χρόνια υπάρχει. Θα έχει πετρώσει. Θα έχει πετρώσει ή θα είναι υπομορφή πούδρας, υπομορφή κόνεως. Αυτός μου λέει ότι μάλλον θα έχει πετρώσει. Θα έχει πετρώσει. Έστω όμως και αν έχει πετρώσει. Το DNA είναι DNA. Αυτό όχι σε μένα την ερώτηση, σε βιοχημικό. Σε βιοχημικό. Λέω εγώ τώρα. Και λέτε και εσείς, γιατί και οι δύο δεν είμαστε στον ίδιο τομέα, άρα μπορούμε να υποθέτουμε ό,τι θέλουμε, σαν απλοί συνομιλητές. Λέμε λοιπόν ότι
όπως και με την Ιερά Συντώνη που την περάσαν από 40 κύματα και από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και από εδώ και από εκεί, να βρουν τι. Να βρουν κατά πόσον υπήρχε DNA του Ιησού Χριστού. Και τι θα μας απεδείχνει αυτό. Ναι. Εδώ πως θα ήταν πολύ πιο εύκολη η υπόθεση, ναι, αν βρίσκαμε το ίδιο το αίμα του Ιησού Χριστού. Πολύ πιο εύκολη. Και τι θα μπορούσαμε να αποδείξουμε. Είναι τεράστιο το ερώτημα τώρα εδώ. Αν βρισκόταν η δεδομένη φιάλη, γιατί κάτι μου είπατε περί αρχιεπισκόπου πριν, και όσο και αν είναι αρχαιολόγος και έχει γνώσεις αρχαιολογίας, δεν νομίζω ότι συμφέρει η ανακάλυψη μιας τέτοιας φιάλης. Να σας πω κάτι. Εντός εισαγωγικών από συμφέρει. Ένα λατινικό ρητό, το οποίο το έχει πει κάποιος Άγιος της Εκκλησίας, δυτικός είναι, Λατίνος δηλαδή, αλλά τον τιμά και η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι ο Άγιος Ιερώνυμος, αυτός που έκανε τη μετάφραση στα λατινικά της Αγίας Γραφής. Λοιπόν, λέγοντας σε μια επιστολή του στον Πάπα Δάμασο, του λέει κάπου ότι «Si ex veritate nascitur scandalum, utilius permititur nasci scandalum, quam veritas amitatur». Το οποίο μεταφράζεται ελληνικά «Εάν δια της αληθείας εξπάσει σκάνδαλο, προτιμότερο να εξπάσει το σκάνδαλο παρά να χαθεί η αλήθεια». Τολμηρό. Και πιστεύω το ίδιο θα έλεγε και ο Αρχιεπίσκοπος και οποιοσδήποτε άλλος σκεπτόμενος, υγιός σκεπτόμενος άνθρωπος. Υγιός. Ναι. Ευτυχώς προσθέσατε το επίλυμα. Πιστεύω ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι υγιός σκεπτόμενος. Όχι, δεν εννοώ τίποτα για τον Αρχιεπίσκοπο. Απλώς λέω ότι στον αιώνα μας, στην εποχή μας, στις μέρες μας, υγιός εντός εισαγωγικών χωράει πολύ συζήτηση, διότι μπορεί να θέλει κανείς να σκεφτεί ή να πράξει υγιός, αλλά δεν νομίζω ότι το σύστημα του το επιτρέπει. Αν λοιπόν κάποιος έβρισκε το δεδομένο φιαλίδιο με το αίμα του Ιησού Χριστού και μπορούσε σύμφωνα με την τεχνολογία, όπως είπατε πριν, να αποδείξει ποιανού το αίμα είναι μέσα εκεί, τι θα μπορούσε κατόπιν να συμβεί. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να γίνει κλωνοποίησης. Ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα ήταν. Έχουν γραφτεί και μυθιστορήματα. Δηλαδή, θα κυκλοφορεί και στα ελληνικά σε μια πάρα πολύ προσιτή έκδοση. Το έχω δει και στην τηλεόραση. Έχω δει και διαφήμιση στην τηλεόραση. Χωρίς να είμαστε βεβαίως ειδικοί επί του θέματος, γνωρίζουμε κατά πόσον και με ποιες προϋποθέσεις γίνεται η κλωνοποίηση, αλλά λέμε ότι ίσως να υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Αυτό σας είπα, πρέπει να βρούμε κάποιο μοριακό βιολόγο να μας τα πει. Να μας το πει. Ναι. Θα μπορούσε σε μια επόμενη εκπομπή να το δούμε και αυτό. Και αν πάρουμε έτσι να σκεφτούμε σύμφωνα με τον σεναριογράφο και τον δημιουργό της ταινίας Κώδικας Da Vinci και βεβαίως κυρίως τον συγγραφέα, τον Dan Brown, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και άλλα πιο πονηρά πράγματα περί Ιησού. Τι εννοείτε. Γιατί εκεί μιλούσαν για απογόντους του Ιησού Χριστού και τα λοιπά. Θα είμαι κόσμιος και θα σας πω απλώς λίγαν επίοικος ότι είναι ανοησίες. Γιατί είναι ανοησίες. Ανοησίες τα περί κώδικος Da Vinci κατά Dan Brown. Ακριβώς. Γιατί ο Χριστός, εάν είχε, δεν και να μην θεωρηθεί ως μια αυτή τη στιγμή, αλλά είναι και αφήσει έγκυο τη Μαρία τη Μαγδαληνή, θα είχε κάνει θαύμα δεδομένου ότι η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν συνομήλικη της μητέρας του. Πώς το ξέρουμε αυτό. Αυτό το ξέρουμε από την θεσμολογία της Παλαιάς Διαθήκης, από τα έθιμα των Εβραίων, όπου οι γυναίκες αναφέρονται κατά τάξη ηλικίας. Αυτό δεν το εγνώμησα. Λοιπόν, και πάντα αναφέρεται μετά την Παναγία, αναφέρεται η Μαρία η Μαγδαληνή. Και μετά... Κατά τάξη ηλικίας. Ναι. Άρα, λοιπόν, η μεγαλύτερη είναι πρώτη. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τη Μαρία και του Ιωσήφ τη μητέρα, η οποία αναφέρεται αργότερα. Και ο Ιωσήφ ήταν μεγάλος άντρας. Ο Ιωσήφ. Αυτό συμβαίνει μόνο στις γυναίκες και στους άντρες. Και στους άντρες. Και στους άντρες. Όταν τελειώσουν κάποιο αξίωμα, δηλαδή αν ένας είναι βασιλεύς, θα το πούνε πρώτο, και ας είναι 18 χρονών. Αλλά είναι κάποιοι που είναι της ιδίας τάξης, που είναι κατά σειρά ηλικίας. Άρα, ας πάρουμε τις γυναίκες που μας ενδιαφέρει. Πρώτα λοιπόν αναφέρεται η Μαρία. Η Παναγία, και μετά η Μαρία η Μαγδαληνή και μετά η Μαρία η του Ιωσή Μήτυρ. Άρα λέτε λοιπόν ότι τι ηλικιακή διαφορά θα μπορούσαν να έχουν μεταξύ τους. Λοιπόν, αν η Παναγία ήταν 50 την εποχή εκείνη, άντε να ήταν 49 με 50 ή... Μιλάμε για μικρή ηλικιακή διαφορά δηλαδή. Ναι. Πώς το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε γιατί ο Ιωσής ήταν μεγάλος άντρας. Και επομένως πόσο να τον είχε κάνει η μητέρα του, η του Ιωσή Μήτυρ, η οποία ήταν
νεοτέρα της, της Μαρίας της Μαγδαληνής. Λοιπόν, να τον είχε κάνει στα 15-20 πόσο, 15 πόσο.